Κοίτα, εγώ τα κόνσεπτ δεν τα ξέρω τι ετοιμάζεται όταν έρχεστε. Καλά, με σένα ούτως ή άλλως δεν μπορώ να το βρω. Θα κάνω μία μαντεψιά. Για κάνε. Πηγαίνεις για πικνίκ. Όχι. Κοντά. Είμαι. Είσαι. Εντάξει, δεν θα πω άλλο για να μην εκτεθώ περαιτέρω. Πες μου, πηγαίνεις για πικνίκ, αλλά... Είμαι η οικοδέσποινα του πικνίκ. Είσαι η οικοδέσποινα του πικνίκ. Ναι, τέλεια. Ναι. Στο δάσος της Φολόης. Στο δάσος πιανής. Στη Φολόης. Στη μαγική Ηλία, από τα μέρη μου. Α, από δεν το ξέρω αυτό το δάσος. Είναι πολύ όμορφο δάσος, Κατερίνα. Είναι προστατευμένο και από την UNESCO. Μάλιστα. Να που μάθαμε και κάτι διαφορετικού τύπου εδώ στην εκπομπή. Αξιοποιείται γενικά κατά διαστήματα από διάφορες εξορμήσεις και για φωτογραφίσεις, μοντέλα, διάφορα. Και ποιους θα υποδεχθείς εκεί ως οικοδέσποινα? Τους φίλους μου. Α, θα είναι με φίλους και τέτοια. Ναι, με τους οικείους μου. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κορίτσια, σε αυτό το υπέροχο δάσος στην Ηλία πηγαίνουμε σήμερα με τη Σελένη μας και εσείς βαθμολογείτε. Πάμε, Σελένη μου, να δούμε τώρα αυτήν την εξαιρετική βαθμολογία που έχει φτάσει κάτι εκατομμύρια, όπως βλέπω εκεί πέρα δεδομένου για το κοινό. 5 εκατομμύρια, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πια. Ναι, καλά. Θέλω να μου πεις όμως εσύ γιατί έβαλες 2, Χριστιανά. Ναι, Σελένη μου. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο αέρας σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου, πολύ φρέσκια. Παραπέμπει αυτό που φοράς, ειδικά με το καλάθι που κρατάς, ότι πας σε πικνίκ. Αλλά θα σε προτιμούσα με άλλα ρούχα, ίσως κάποιο σορτσάκι, κάποιο styling. Styling έχω κάνει full. Κοσμήματα, την τσάντα επιπλέον που γίνεται τραπεζομάντιλο, το prop μου. Γιατί δεν μας τα λες αυτά, γίνεται η τσάντα τραπεζομάντιλο. Ναι, Κατερίνα, ναι. Ναι, αλλά στρώστο όμως κάτω να το δούμε λίγο, να αισθανθούμε. Εντάξει. Όντως τώρα θα το στρώσει. Τώρα αυτά δεν μας τα είπε. Δεν πειράζει, κορίτσια. Δεν θα άλλαζε και πολύ ο βαθμός. Εδώ τα ήξερα. Εντάξει, καλό ήταν ο βαθμός περίπου. Έλα, εντάξει. Όχι. Έλα, τέλειο. Το βάζεις και στη μέση. Έλα, είναι τέλειο αυτό. Ξάφνιζε και λίγο. Καταπληκτικό είναι αυτό. Φαγητό έχει μέσα. Φαγητό έχει μέσα. Όχι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, έλεγες. Αυτό, εντάξει, okay. Είναι ωραία η τσάντα που γίνεται τραπεζομάντιλο, παρ' όλα αυτά δεν μου κάνει κάτι παραπάνω. Ναι. Πάει το φόρεμα, ωραίο είναι. Αλίμονο, οι συμπαίκτριες μου δεν βρίσκουν ποτέ κάτι παραπάνω, πρέπει να έρθω εδώ εξωγήινη. Συγγνώμη, επειδή η τσάντα σου γίνεται τραπεζομάντιλο, πρέπει να βάλω παραπάνω. Καλά, Χριστιανούλα μου, δεν ήταν μόνο η τσάντα που έγινε τραπεζομάντιλο. Είναι και το φόρεμα. Α, εντάξει. Okay. Σελένη μου, εγώ λέω τώρα που θα πας μπροστά στους κριτές, να πεις όλες τις λεπτομέρειες από την αρχή. Ναι. Αυτό, σχεδιάστηκε το ένα, το άλλο, εντάξει. Ναι. Από εδώ φεύγεις με μέσο όρο 2,9 από τις συμπαίκτριές σου. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου εκεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πικνίκ καταπληκτικό. Θέλω να σας εξηγήσει ακριβώς τι έχει κάνει όμως, γιατί υπάρχουν πονηρές λεπτομέρειες οι οποίες δεν υπόθηκαν την ώρα που έπρεπε. Ακούμε. Δημήτρη, ξεκινάς εσύ. Ωραία. Γεια σας. Γεια σου, Σελένη. Δεν ξέρω πονηρές λεπτομέρειες. Έχω φέρει το prop μου, που είναι το καλάθι μου. Ωραία. Και με τις σχεδιάστρες αποφασίσαμε αντί τσάντας να φτιάξουμε αυτό που παραπέμπει ουσιαστικά σε τσάντα, αλλά εξυπηρετεί την οικονομία του concept και γίνεται το τραπεζομάντιλο για το event. Okay. Ναι. Και πας για πικνίκ. Είμαι οικοδέσποινα, ναι. Ωραία. Εκεί που θα είσαι, θα χρειαστείς κάτι παραπάνω? Ένα καπέλο, ένα γυαλί, ένα πανωφόρι, κάτι, δηλαδή καλοκαίρι πάτε? Ναι, Μάιο. Μάιο. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Πες κάτι καλό. Δυσκολεύομαι να κρίνω κάτι το οποίο είναι τόσο προφανές, δηλαδή. Και άλλες φορές έχετε κρίνει κάτι που είναι τόσο προφανές, με 2 κομμάτια. Αλλά είναι και 2 ωραία κομμάτια. Τώρα έχει στηθεί η πικνίκ. Ναι, και είναι ένα φόρεμα που παραπέμπει σε κάτι συγκεκριμένο. Καλά, μπορεί να σταθεί πάντα το συγκεκριμένο φόρεμα, αλλά... Ναι, εντάξει. Εμένα δεν είναι τα αγαπημένα μου, αλλά φαντάζομαι να μπορεί να το φορέσει και να πας οπουδήποτε. Αλλά εξακολουθώ να σου λέω ότι αυτό δεν είναι τα αγαπημένα μου φορέματα. Okay. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι ένα φόρεμα που είναι πικνίκ το ίδιο. Okay. Καλά, θα περάσετε. Ναι. Θα έχει ήλιο, φαντάζομαι, που είναι Μάιο. Θα πρέπει να φέρεις ένα καπελάκι, ένα γυαλί, κάτι. Μην τι να κάνω, ρίξε, Κατερίνα, σε παρακαλώ τώρα. Και αυτό δεν είναι και τέλειο κιόλας. Εντάξει, ναι, οκ. Ευχαριστώ. Ηλιάνα.
Προφανώς κάτι έχει γίνει αστείο σήμερα και γελάμε όλοι πάρα πολύ και δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το look, με το styling. Βάζετε τεσσάρια, πεντάρια, μετά θα τσακώνεστε ότι κάποιες κινδυνεύουν να αποχωρήσουν, δεν τους αξίζει γιατί προσπαθούν. Και ξαφνικά έρχεται εδώ μια παίκτρια που συμφώνησε με μια σχεδιάστρια ότι είναι ωραίο να δείξουν ένα τραπεζομάντιλο, τσάντα και ένα φόρεμα. Και τελεία, αυτό είναι το Mastel Rocks. Αυτή είναι η Σελένη που εμείς ξέρουμε δηλαδή. Άμα δεν ήρθες με θέλετε, να με κλιματίσει δηλαδή. Άμα δεν με θέλετε, ευχαριστώ να φύγω. Δεν βλέπω την ώρα. Μιλάω αυτή τη στιγμή. Δεν κατάλαβα. Είσαι εσύ η Σελένη που ξέρουμε. Ναι, βεβαίως και είμαι. Αυτή που θέλετε και έτσι όπως το δημιουργήσατε εσείς. Είσαι το κορίτσι που κάνει styling. Βεβαίως, ναι. Εμείς δημιουργήσαμε. Ναι, από ποια άποψη δηλαδή. Με την κριτική σας. Σας είπαμε εμείς να έρθετε εδώ και να μας τρολάρετε δηλαδή και να μας κορυδεύετε. Δεν τρολάρω ποτέ κανέναν εγώ και θα παρακαλούσα να μην υπάρχει αυτή, να μην μένει αυτή η εντύπωση, γιατί είναι πολύ άδικο για μένα αυτό, γιατί προσπαθώ πάρα πολύ. Ήρθες εδώ με ένα φόρεμα να μας πεις τι, ότι έχεις κάνει styling στο Mastel Rocks μια μέρα πριν τον καλά. Και κάθεστε και γελάτε, μετά ξεσκευάζετε 5 και 4. Ωραία ξεκινήσαμε, μπράβο. Μπράβο στη διάστηρα, να το πουλήσεις. Να είστε καλά, ναι. Δεν μου λες, δεν βλέπεις την ώρα να φύγεις. Ναι, το είπα εγώ. Αφού λέτε ότι έρχομαι εδώ, τρολάρω, είμαι αγενής, έχω δεχτεί εδώ τη μεγαλύτερη επίθεση. Δεν υπάρχουν αυτά τα λόγια που έχω ακούσει ως ολόκληρη τη ζωή μου. Πρώτη φορά μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι, γιατί να μην φύγω. Τι εννοείς σε έχουμε κατασκευάσει εμείς. Εννοώ ότι με τις βαθμολογίες και τη διαχείριση των δικών μου look και των δικών μου κομματιών που έχω φέρει εδώ, που είναι πάρα πολλά κάθε φορά, που εγώ προσπαθώ να φέρω από πολλά διαφορετικά μαγαζιά, από πολλές διαφορετικές υφές, από πολλές διαφορετικές δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπω να ανταμείβεται ο κόπος μου. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν βλέπω να υπάρχει μια συνοχή γενικότερα και μια συνέπεια στη βαθμολογία μου, εγώ σήμερα. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή συνέπεια στο look που έχεις φέρει σήμερα με άλλα look που έχεις φέρει και έχεις πάρει καλές βαθμολογίες. Γιατί τι έχει το look? Γιατί έχεις φέρει ένα φόρμα με ένα τραπεζομάντιλο, Σελένη. Δεν ξέρεις τι έχεις φέρει. Εσύ είχες δημιουργήσει προσδοκίες ότι ξέρεις να κάνεις πράγματα. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είναι μια μέρα πριν τον καλά. Έλα να συνεχίσουμε τώρα με το Στέλιο. Πάμε. Εντάξει, Σελένη, είναι ένα πιεστικό πρόγραμμα πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ λογικό όλες να είστε στα κόκκινα. Δεν είσαι μόνο εσύ, είναι και άλλα κορίτσια από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά είμαστε απαιτητικοί από τα κορίτσια που πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν περισσότερο από αυτό που φέρνουν. Ήρθες σήμερα έτοιμη με ένα φόρεμα για να μας την πεις, για να αποχωρήσεις με κάποιον τρόπο, όχι. Για να δείξεις ότι είτε με ένα φόρεμα είτε με ένα ολοκληρωμένο look θα πάρεις την ίδια βαθμολογία. Ναι, αυτό. Με αυτό ήρθε. Ναι. Άρα, ας πούμε, αυτό είναι μια αντίδραση. Δεν είναι ακριβώς. Εμένα μου αρέσει το φόρεμα, δηλαδή μου αρέσει το look. Εγώ τη διάλεξα το φόρεμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα φορέματα. Και εμένα μου αρέσει. Το φόρεσα πολλά διαφορετικά και κατέληξα ότι μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Ναι. Ήθελα να φέρω αυτό το concept, πίστευα ότι θα μπορέσω να το υπηρετήσω και ακόμη το πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω χάσει την πίστη μου στο φόρεμα και στο όλο. Πρέπει, παιδί μου, το φόρεμα μπορεί να είναι είτε ωραίο είτε όχι ωραίο. Εντάξει, ναι, αυτό είναι ναι. Θέμα ναι. Του οποιοδήποτε. Ναι, να το κρίνει με τη δική του οπτική και το δικό του γούστο, έτσι. Ναι, ναι. Όταν μιλάμε για ένα ρούχο, είναι μια υποκειμενική άποψη. Σε κάποιον θα αρέσει και σε κάποιον άλλον όχι. Εάν εσύ είσαι πιστή σε ένα συγκεκριμένο ύφος που θεωρείς ότι σου πάει και το εξελίσσεις και είσαι πιστή σε αυτό, στο τέλος θα μας πεις και θα αρέσει και σε εμάς. Okay. Πάντως, εγώ να σου πω ότι εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω οι υπόλοιποι, και εγώ αισθάνομαι αδικημένος με αυτή την αντίδραση, διότι όλοι έχουμε τοποθετηθεί ότι στο ότι είσαι ένα κορίτσι που ξεχωρίζει και ότι περιμένουμε πράγματα από σένα, μας έχεις δημιουργήσει προσδοκίες και περιμένουμε κάτι περισσότερο. Εμένα το φόρεμα μου αρέσει, το βρίσκω πολύ χαριτωμένο, δεν πάβει από το ένα φόρεμα. Και στο γύρω-γύρω λείπει σίγουρα ένα καπέλο, λείπουν σίγουρα γυαλιά, ίσως ένα ελαφρύ πανοφόρι, ίσως ακόμη και πράγματα μέσα στο καλάθι, για να πάρουμε μια εικόνα που να είναι ολοκληρωμένη και να πούμε ένα τέλειο picnic look. Βλέπουμε ένα φόρεμα. Και σταματάει εκεί, δεν υπάρχει style. Θεωρώ ότι έβαλες ένα φόρεμα, ήρθες, λες, ναι. Είτε προσπαθήσω είτε δεν προσπαθήσω, ένα θα πάρω. Ναι, που αυτό είναι κρίμα. Ναι, δεν το έκανα όμως για να σας τρολάρω. Αυτό είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το ένα στο άλλο. Γιατί το κάνεις? Το τρόλ είναι κοροϊδευτικό, έχει έννοια πολύ συγκεκριμένη, έχει περιπεκτική έννοια. Ναι. Δεν είναι όμως έτσι. Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ με τέτοια διάθεση εδώ. Ήταν, αν δεις μετά που θα δεις το επεισόδιο, το πώς γελούσες στην αρχή που στάθηκες μπροστά μας, ναι. Σε κάθε απάντηση, είχε ένα πολύ ειρωνικό τόνο το γέλιο αυτό. Ήμουν από πριν, ναι, με κάποιες. Και με τις συμπαίκτριες. Ναι, ναι, γιατί ακούω κάποια πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν έχω πει, όμως δεν έχω μιλήσει ποτέ έτσι σε συμπαίκτριες μου γενικά να τους πω πράγματα. Ενώ βλέπω ατοπήματα, αλλά θα αρχίσω κι εγώ μάλλον να συζητώ έτσι από εδώ και μπρος.
Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Φόρεμα, λυπάμαι που δεν μπορώ να βάλω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Για να σε κάνω να αισθανθείς λίγο καλύτερα τουλάχιστον. Όχι, δεν ξέρω. Καμιά φορά είναι ωραίο να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται λίγο καλύτερα. Ακόμη και σε καμιά κακή εικόνα. Θα ήθελα να το κάνω για σένα σήμερα, αλλά θα ήμουν άδικος για τα άλλα κόρη. Όχι, όχι, αλλήμουν, προς Θεού. Εγώ λέω, Σελένη μου, να θεωρήσουμε το γεγονός λήξαν, να σου πω τη βαθμολογία και να προχωρήσουμε, εντάξει. 5,9 είναι και μπορείς να καθίσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.